που με που είδαμε την κολοκυθόπιτα ή την τυρόπιτα. Είναι πολύ συνηθισμένο. Δοκιμάζω. Να δοκιμάσεις, ναι, να μου πεις το αλάτι. Βάλε και χορταράκι μαζί και κολοκύθι. Παιδιά, είναι νοστιμότατο. Είναι καλή. Βέβαια, είναι ωραία. Να σας πω κάτι, εγώ με το αλάτι δεν τα πάω καλά, σας το ξαναλέω. Νομίζω ότι είναι καλά. Ναι, αλάτι δεν θα βάλω γιατί βάλαμε τόση φέτα. Και ήταν και το σπανάκι και το κολοκύθι με αλάτι. Βέβαια, έφυγαν αρκετά υγρά, αλλά πάλι έμεινε αλάτι. Μην είναι και αλμυρί. Μας ρωτάνε για το στύψιμο. Για το. Να μου πείτε. Να στύπουμε το. Ναι, το έδειξε τόση ώρα να το πούμε στι τηλεθεατρίες. Η κυρία βέβαια εδώ πέρα έστυψε πάρα πολύ καλά το κολοκύθι. Και πριν, όταν το ψιλόκοψε, και μετά όταν το βάζε μέσα. Το με τα χέρια το έστυψα καλά. Το αφήνουμε να σταθεί μισή ώρα. Κυρία, αλλά σας ρωτήσω κάτι. Ναι, σ' ακούω. Αυτά τα υγράκια εδώ πέρα. Μας ενοχλούν, ναι. Λοιπόν, δεν μας ενοχλούν καθόλου. Αυτά είναι που θα ψήσουν όλο αυτό το υλικό και θα γίνει μια πολύ ωραία πίτα. Γι' αυτό όμως τα στύψαμε πολύ καλά. Πιθανώς εγώ σήμερα. Στη βία μου. Για να μπορέσουμε να δείξουμε την συνταγή σύντομα. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Για να δείξουμε σύντομα τη συνταγή, να μην το έστυψα τόσο καλά. Εσείς θα το στύψετε πολύ καλά. Να μην έχει καθόλου υγρά. Το σπανάκι θα γίνει μια μπαλίτσα. Όλο το σπανάκι μια μπαλίτσα στα χέρια σας. Και το κολοκύθι το ίδιο. Θα γίνει μια ωραία μεγάλη μπάλα, γιατί κολοκύθι είπα βάζω περισσότερο. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να βάλουμε τη γέμιση, αλλά πριν βάλουμε τη γέμιση, ετοιμάζουμε το φύλλο. Εδώ ζήτησα να μου φέρουν ένα πλάστη. Λάδι βάλαμε μέσα, βάλαμε. Και αρκετό. Το φύλλο το λαδώσαμε πάνω κάτω. Και τώρα έχουμε το δεύτερο φύλλο εδώ που θα σκεπάσουμε την πίτα. Ελεονόρα, αυτό το παίρνεις. Παίρνουμε αυτά εδώ. Όλα. Ωραία. Ζήτησα εδώ ένα πλάστη, αλλά δεν μπορέσαμε να βρούμε. Όμως είπα ότι το καλό το παλικάρι ξέρει κι άλλο μονοπάτι. Τι κάνει το καλό το παλικάρι? Πατάει το φύλλο με τα χεράκια και ανοίγει. Θα με δείτε τώρα πώς θα το ανοίξω για να μπορέσω να σκεπάσω την πίτα. Για τις κυρίες λοιπόν που θέλουν να φτιάξουν μια πίτα και για τον ΑΒ λόγο δεν έχουν ένα πλάστη. Απλά ανοίγουν με τα χεράκια τους το φυλλαράκι. Τη ζύμη αυτή. Λοιπόν, αν το κάνουμε τώρα έτσι σαν απλό δεν τσίχλα. Γίνεται. Ανοίγει. Ανοίγει με τα αυτό, χεράκια. Αυτό γιατί μας. Πρέπει να το κάνουμε, κυρία Βέφα. Για να καλύψει όλο το φύλλο. Και δεν παίρνει ένα μεγαλύτερο. Πού να βρούμε μεγαλύτερο φύλλο? Ναι, έχει βγαίνει μόνο σε συγκεκριμένες διαστάσεις. Αυτή είναι η διάσταση τη φωλιάτα. Ανάλογα με τα κουτιά που πουλιέται στην αγορά, έχει αυτή τη διάσταση. Εντάξει, πολύ ωραία. Νομίζω το μήκος είναι καλό. Βάζουμε και μετράμε και με το ταψάκι μας επάνω. Μια τέλεια, χαρά. Μια χαρά. Λοιπόν, αν δεν ετοιμάσουμε και το δεύτερο φύλλο, δεν βάζουμε τη γέμιση. Θα βάλουμε τη γέμιση, θα την κόψουμε όπως θα σας δείξω και θα τη βάλουμε κατευθείαν στο φούρνο, ο οποίος είναι προθερμασμένος. Ο φούρνος προθερμασμένος στους 200 βαθμούς. Στους 200 βαθμούς. Εκεί θα ψήσουμε την πίτα. Και, και αέρα? Όχι. Πάνω κάτω αντιστάσεις ψήνεται καλύτερα. Μόνον θα προσέξετε. Σε ποια θέση βάζουμε το ταψί? Κάτω-κάτω. Κάτω-κάτω. Χαμηλά, γιατί από κάτω πρέπει να πάρει. Και όλα τα ζουμιά και όλα είναι χαμηλά. Οπότε δεν ψήνονται από πάνω, από κάτω ψήνονται. Ήθελα να πω ότι κάθε νοικοκυρά ξέρει το φούρνο της. Μπορεί το 200 σε κάποιο φούρνο που τον ξέρει η νοικοκυρά να είναι πάρα πολύ. Θα βάλει χαμηλότερη θερμοκρασία. Μην φτάσουμε στο ανέκδοτο που λέει «Αχ, η πίτα καίγεται, αλλά θέλει άλλη μισή ώρα, τι να κάνω?» Λοιπόν, να βάλουμε την γέμιση μέσα. Θέλετε να το κάνετε, να το δείξετε εσείς. Έλα, αγάπη μου, γλυκιά. Θα ρίξουμε έτσι και με ένα πιρουνάκι θα τη στρώσουμε. Τέλεια. Δώσε μου τώρα ένα πιρουνάκι. Ένα πιρουνάκι να τη στρώσω ωραία. Και γίνεται μια ωραία πίτα. Πω. Την είδατε εξάλλου. Μόνο φάγαμε που εκεί. Κιόλας, όχι μόνο την είδαμε. Τη δοκιμάσατε. Μόνο που εκεί, Ελεονόρα, είπαμε είναι με φίλο σπιτικό. Που το έκανα εγώ. Από τη Θεσσαλονίκη την έφερα την πίτα. Σήμερα ήρθαμε το αεροπλάνο. Και το ξέρουμε και σας ευχαριστούμε πολύ. Σας αγαπώ. Να είστε καλά. Μόλις ανοίξουμε λοιπόν την, την γέμιση μας και την απλώσουμε ωραία και ομοιόμορφα σε όλο το ταψάκι. Θα σκεπάσουμε με το φύλλο. Θα σκεπάσουμε με το φύλλο που έχετε ανοίξει, έτσι. Ακριβώς. Θα κάνουμε και τρυπουλές. Βέβαια. Είναι εξαέρωση αυτό. Ακριβώς. Για να φεύγει ο ατμός και να μην φουσκώσει το φύλλο. Γέλια, αν δεν το τρυπήσουμε. Αυτό που είπα. Θέλω να με φάτε μερικοί. Ύστερα μου λες ότι δεν μαγειρεύει. Μαγειρεύω, κυρία Βέφα, μα λέμε λιγάκι ξεφέτα. Είμαι λίγο του γρήγορου. Τώρα, άντε, να φάμε να τελειώνουμε γιατί πεινάμε. Γιατί τις ώρες που πάω να μαγειρέψω εγώ. Τι φαγητά κάνεις, Ελεονόρα, γρήγορα όπως λες. Κάνω ψητά με διάφορα έτσι συνοδευτικά όπως είναι το ρύζι, ωραίες σαλάτες, διάφορα. Ωραίες σούπες κάνω. Α, δεν μου λέτε.
Πόση ώρα την αφήνουμε, είπαμε, στο φούρνο. Θα την ψήσουμε μία ώρα, θέλει η πιτούλα ψήσιμο. Μία ώρα. Στους 200 βαθμούς. Πάνω κάτω. Και προθεμασμένος, πάνω κάτω. Πάνω κάτω αντιστάσεις. Ωραία. Ωραία, δεν είναι. Θέλω να σας δω να κάνετε και το φίλο. Εδώ τώρα την τρως με τα μάτια. Τόσο μία τελευταία ερώτηση έχει μία τηλεθεάτρια να μας κάνει πια. Την ακούμε, την ακούμε. Α, ωραία ερώτηση. Λοιπόν. Ωραία ερώτηση. Ακούστε ερώτηση. Ακούω. Αν κάποιος είναι αλλεργικός στα αυγά, με τι μπορεί να αντικαταστήσει το αυγό? Δεν θα βάλει αυγά. Δεν θα βγάλει αυγά. Μια χαρά. Τέλος. Γάλα, αν δεν το πειράζει το γάλα, στη θέση των αυγών για να δώσουμε κάποια γεύση ιδιαίτερη, να μην είναι σκέτα νεράκια, θα βάλουμε γαλακτάκι. Προλαβαίνουμε να μας δείξει και το κλείσιμο της πίτας η κυρία Βέφα. Ξέρεις τι εύκολο είναι το κλείσιμο. Πάρα πολύ εύκολο. Εύκολο. Μπαμ, μπαμ. Βάζεις το φιλαράκι. Μπαμ, μπαμ. Οπαλάκια. Όλα εύκολα τα κάνετε να φαίνονται, κυρία Βέφα. Μα είναι εύκολα. Είναι. Αυτό λέω σε όλο τον κόσμο. Είναι τόσο εύκολη η μαγειρική. Τόσο εύκολη. Αλλά ο κόσμος φοβάται, τρομάζει πολύ. Μία χάρη θέλω μόνο, κυρία Βέφα, μου, επειδή η επικαιρότητα τρέχει. Θέλω να πάμε λιγάκι στον συνάδελφο Παναγιώτη Μπούση, ο οποίος βρίσκεται στο Σύνταγμα. Διότι πριν από λίγο είχαμε. Κυρία Βέφα, επειδή βλέπετε ότι περνάνε τίτλοι μας από κάτω, που σημαίνει ότι έχουμε τελειώσει. Θέλω να μου πείτε τι κάναμε τελευταία εδώ. Τρυπήσαμε την πίτα μας στα σημεία που θα, κάνουμε τα, θα κόψουμε τα κομμάτια. Και δεν τη κόβουμε με το μαχαίρι, γιατί η σφολιάτα έχει την ιδιότητα να μαζεύει και θα μας κάνει τρύπες. Θα μαζέψει η σφολιάτα και θα φαίνεται ανάμεσα η γέννηση. Το άλλο φύλλο μπορείτε να το κόψετε να, μέχρι το κάτω. Αυτό μπορούμε να το κόψουμε μέχρι κάτω, το δικό μας φύλλο. Τη σφολιάτα όμως όχι. Ωραίο, γιατί σας είπα, θα τραβήξει. Και το τελευταίο είναι πάλι να λαδώσουμε την επιφάνεια. Πάλι να βάλουμε λαδάκι ωραίο στην επιφάνεια. Λάδι, παρθένο, ελιάς, καταπληκτικό. Ωραίο το λαδάκι, έχουμε, κυρία Βέφα. Ένα σπουδαίο αγαθό. Ωραίο ένα το λαδάκι. Σπουδαίο αγαθό. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα να μας μαγειρέψετε. Χαρά. Και μάλιστα και πίτα, που ξέρω ότι τις αγαπάμε πολύ τις πίτες οι Ελληνίδες. Τώρα θα έλεγα νοικοκυρές, αλλά είπα το τις αγαπάμε, οπότε εγώ δεν κατατάσσομαι σε αυτές. Είσαι και εσύ νοικοκυρά, όλες οι Ελληνίδες είναι νοικοκυρές. Είναι από τις λίγες γυναίκες στον κόσμο, από τα λιγότερα κράτη, η Ελλάδα και η Ελληνίδα, που ακόμη μαγειρεύει. Έτσι. Μαγειρεύει για την οικογένειά της. Έτσι, έτσι, έτσι. Και όχι γρήγορα-γρήγορα. Μαγειρεύει φαγάκι. Κυρία Βέφα, μου θέλουμε να σας ξαναδούμε σύντομα. Εδώ, η πιτούλα μου. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Να είσαι καλά, κορίτσι μου. Πάρα πολύ. Και ελπίζω να σας δω ξανά σύντομα. Το όνομα του νικητή της νικήτριας, παρακαλώ πάρα πολύ. Για το LG τηλεφωνό μας. Η κυρία Κατερίνα Καπετανάκη. Μπράβο, Κατερινάκη μου, είσαι τυχερή, μακάρι.